αυτή του γεγονότος και αν τελικά όντως ο Παναγιώτης Κουρουμπλής θα έπρεπε να αποπεμφθεί από την κυβέρνηση όπως πρότεινε ήδη ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενδεχομένως και άλλοι. Κυρία Μπάρμπα, ευχαριστώ καταρχήν για τη φιλοξενία. Και εγώ που είστε εδώ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα προέχει η γρήγορη αντιμετώπιση των συνεπειών αυτού του μεγάλου, πραγματικά μεγάλου προβλήματος που προέκυψε από τη βύθιση του δεξαμενόπλου αυτού. Αυτό είναι, εκεί νομίζω ότι πρέπει να συγκεντρωθεί η προσοχή όλων των αρμοδίων υπηρεσιών, αν θέλετε και όλων των πολιτικών δυνάμεων. Εκεί νομίζω ότι θα κριθεί και η επάρκεια και του αρμόδιου Υπουργείου και των υπηρεσιών, έτσι ώστε, γιατί ξέρετε ότι η γρήγορη, η όσο δυνατόν πιο γρήγορη αντιμετώπιση των συνεπειών θα βοηθήσει συνολικά στο να αναστραφεί και ελπίζουμε να αναστραφεί. Ήταν αυτή, γρήγορη μέχρι τώρα, αυτή, γιατί οι πρώτες ώρες είναι ακούστε, οι κρίσιμες αυτή, ώρες. Αυτή η μεγάλη καταστροφή. Mm-hmm. Χτες στη συνέντευξη τους, κοινή συνέντευξη και με το αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, του κυρίου Κουρουμπλή, του κυρίου Σιδηροδημιού και του κυρίου Φάμελου, δόθηκε ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες που γίνανε. Αυτό το χρονοδιάγραμμα μπορεί να το ελέγξει ο καθένας. Είναι χρονοδιάγραμμα που είναι καταγεγραμμένο στα. Το οποίο μπέρδεψε πολλούς, αν θέλετε, για να μου απαντήσετε κιόλας. Δεν ξέρω δηλαδή, αν ότι μπέρδεψε πολλούς. Υπήρχε κάτι για ένα τέταρτο, ότι τέσσερις ώρες μετά ξεκίνησε η διαδικασία. Σαφώς προτεραιότητα ήταν το να σωθούν τα δύο μέλη του πληρώματος. Νομίζω ότι σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς. Εσείς τι θεωρείτε, τα οποία θα έπρεπε να ήταν 11, θυμίζω. Ναι. Τα οποία θα έπρεπε να ήταν 11. Πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι απολύτως σαφές. Mm-hmm. Μπορεί να ασκηθεί κριτική, δεν αμφιβάλλω. Εγώ, χωρίς να έχω ειδικές γνώσεις σε αυτό, με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί, νομίζω ότι έγινε ό,τι είναι δυνατόν για την γρηγορότερη αντιμετώπιση. Είναι όμως κάτι το οποίο ενδελεχώς και επιστημονικά πρέπει να διερευνηθεί και να αποτυπωθεί και δεν υπάρχει καμία περίπτωση οτιδήποτε να μείνει στο σκοτάδι. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε και με πρωτοβουλία του κυρίου Κουρουμπλή, το θέμα έρχεται και στην αντίστοιχη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Ναι, εκ των υστέρων για να δει κανείς τι πήγε λάθος. Εγώ σας ρώτησα εάν υποτιμήθηκε καταρχάς ο κίνδυνος, κάτι για το οποίο έχει ασκηθεί κριτική λίγες εβδομάδες νωρίτερα και για το θέμα των πυρκαγιών. Θέλω να είμαι σαφής σε αυτό. Αυτό είμαι σίγουρο ότι θα είστε, γι' αυτό σας ρωτάω. Όλα δείχνουν, αν θέλετε, η χρονική αλληλουχία των γεγονότων δείχνουν ότι δεν υποτιμήθηκε ο κίνδυνος. Δείχνει ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ότι από την πρώτη στιγμή βρέθηκε εκεί το λιμενικό, ότι πολύ γρήγορα έγινε η διαδικασία με την εταιρεία, αυτή την ιδιωτική εταιρεία της αντιρρύπανσης. Αλλά όλα αυτά, επιμένω, πρέπει να ξαναειδωθούν με επιστημονικό τρόπο, με τα μέσα που διαθέτουμε, με τις διαδικασίες που διαθέτουμε. Το ειδικό καράβι, το ευρωπαϊκό, το οποίο ήταν στην περιοχή και θα μπορούσε να έχει κληθεί νωρίτερα. Το ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος, γιατί δεν αυτό όλοι το γνωρίζουν. Δεν θέλω να κάνω τον ειδικό σε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω σε βάθος. Νομίζω ότι όλα αυτά θα διερευνηθούν και θα αποτυπωθούν και στη συζήτηση που θα γίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επαναλαμβάνω όμως ότι το κύριο αυτή τη στιγμή είναι η όσο το δυνατόν επιτάχυνση των διαδικασιών απορρίπανσης, η χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων. Και θα πω και κάτι ακόμη, κυρία Μπάρβα. Πριν από το ναυάγιο υπάρχει και το πριν. Ναι. Και εδώ πρέπει να σκεφτούμε και να δούμε πολλές πιθανές άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Και κενά και στην νομοθεσία και στον έλεγχο τέτοιων πλοίων. Για παράδειγμα, έχουν αρχίσει να λύνονται τα τελευταία 2,5 χρόνια χωρίς να έχει για αφορμή ένα τέτοιο ατύχημα η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, οι αρμόδιες αρχές. Πολύ σωστή είναι η παρατήρηση αυτή. Ας, αλλά πάρα πολλές φορές γνωρίζετε ότι ειδικά σε αυτή τη χώρα πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε. Συνεπώς, τώρα που πάθαμε και το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, χωρίς αμφιβολία. Πρέπει με πάρα πολύ γρήγορα να κινήσουμε όλες τις διαδικασίες και για να καλύψουμε τα όποια θεσμικά κενά υπάρχουν και για να ελέγξουμε τους υπεύθυνους
μέχρι τέλους, χωρίς να μείνει κανένα σκοτεινό σημείο, διότι υπάρχουν πραγματικά και εύλογα ερωτήματα. Πώς βρέθηκε αυτό, βεβαίως, προφανώς. Να δούμε αν οι άνθρωποι που διαχειρίζονται ως υπεύθυνοι πλειοκτήτες, εφοπλιστές τέτοιου είδους διαδικασίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ συχνές στην περιοχή, αν τηρούν την νομιμότητα, αν τηρούν τους όρους ασφαλείας. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, έτσι, τα κενά στην ανομοσία. Ξαναλέω, γι' αυτό τα το είπα. Το είπα, ναι. Συνεπώς, όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πρέπει με ένα συστηματικό τρόπο να ελεγχθούν, με ένα συστηματικό τρόπο να διορθωθούν εξαιρετικά γρήγορα, αλλά επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά τελευταία, ναι, φαντάζομαι, ότι αυτό που προέχει είναι γρήγορα, σαφές, πολύ γρήγορα, σαφές. Να για να πάμε λίγο στο θέμα της Ελδοράντο. Είχαμε εξελίξεις τον τελευταίο καιρό. Η ανακοίνωση του Υπουργού, του κυρίου Σταθάκη, ότι θα εκδώσει ένα μέρος των απαιτούμενων αδειών για τις επενδύσεις της εταιρείας. Ήταν μια υποχώρηση από την πλευρά της κυβέρνησης? Είναι το τόσο όσο ώστε να παραμείνει το πράγμα σε ένα στάδιο και τελικά θεωρείτε ότι το ζήτημα θα λυθεί στη διαιτησία ή θα καταφέρουν οι δύο πλευρές να τα βρουν εξοδικαστικά όπως ζητάει η εταιρεία? Θα σας πω, κυρία Μπάρμπα. Πρώτον, ο κ. Σταθάκης στην πρώτη ανακοίνωση, ο αρμόδιος υπουργός που έβγαλε, νομίζω ήταν εξαιρετικά σαφής. Και είναι πολύ σαφή τα πράγματα. Ανατρέξτε σε όποιο έντυπο θέλετε, για να δείτε ότι η διαδικασία και τις διαιτησίες... Θα αναγκαστώ να σας διακόψω, ζητώ, ναι, συγγνώμη, επιστρέφουμε αμέσως. Έχουμε πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, για εκρήξεις στο Λονδίνο. Η Μαριλένα Κεραντώνη είναι κοντά.